Τώρα, να επιστρέψουμε να συνδεθούμε μέσω Skype με την τομεάρχη κοινωνικής αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Λοιπόν, να έχετε κουράγιο και την υγεία σας. Όλοι μας. Και ας ξεκινήσουμε όμως με το Πολυτεχνείο, γιατί είναι το θέμα των ημερών. Είδαμε ότι αυτή η κόντρα έχει χωρίσει την ελληνική πολιτική σκηνή στα δύο. Από τη μία είναι η κυβέρνηση και από την άλλη είδαμε κοινή έκφραση αντίθεσης και από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΜέΡΑ25. Ναι, έτσι είναι και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Όμως θα ήθελα να σημειώσω, κύριε Μαραβελίδη, ότι το Πολυτεχνείο δεν είναι εθνική επέτειος με παρελάσεις που οργανώνει το κράτος, όπως 28 Οκτωβρίου ή 25 Μαρτίου. Κάθε χρόνο ο λαός καλείται σε αυτή τη μεγάλη πορεία από την Επιτροπή του Πολυτεχνείου και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και ανταποκρίνεται με κάθε φορά με διαφορετικά νοήματα σε αυτή τη μεγάλη πορεία. Δηλαδή δίνει το δικό του νόημα στο γνωστό σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Ανάλογα με το τι υφίσταται εκείνη τη χρονιά και σε τι θέλει να διαδηλώσει για τις πεπιθήσεις του εναντίον της κυβέρνησης κτλ. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Και καταλαβαίνετε γιατί αυτές τις μέρες το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία και υγεία» θα έλεγα ότι δονεί όλη την Ελλάδα και αυτό δεν θέλει με τίποτα η κυβέρνηση να το ακούσει. Και βέβαια δεν θα γινόταν μια πορεία από τις συνηθισμένες. Αυτό ήταν γνωστό, το είχαμε πει ήδη στη Βουλή και όλοι και τα κόμματα και οι φορείς είπαν ότι φέτος θα τιμήσουν αυτή την επέτειο και θα την νοηματοδοτήσουν με διαφορετικό τρόπο λόγω πανδημίας. Όμως η πανολεθρία που υπέστη νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή την Πέμπτη τον οδήγησε σε ένα τρίπτυχο με βάση αυτή την τεράστια απαγόρευση που έκανε, αυτή την χουντικής εμπνεύσεως απαγόρευση που έγινε. Ένα τρίπτυχο δηλαδή του εξής τύπου, ότι από τη μια να βγάλει την πανδημία από την ατζέντα, από την άλλη να χαϊδέψει τα γνωστά του ακροδεξιά ακροατήρια και τέλος βέβαια να ξεμπερδεύει, νόμιζε, με το Πολυτεχνείο, με τη νέα γενιά, μια και οι νέοι φταίνε για όλα όσα υφιστάμεθα αυτή την εποχή και με όλο αυτό που σας είπα, το νόημα του Πολυτεχνείου το οποίο θα ερχόταν στο προσκήνιο. Εμένα πράγματι μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός και πιστεύω ότι είναι μια τραγική ηρωνία της τύχης και της ιστορίας να επαναλαμβάνει η κυβέρνηση εντός δημοκρατίας αυτό που ακούγαμε μέσα στη Χούντα, ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις πάνω από 3 άτομα σε δημόσιους χώρους. Όχι, λοιπόν, αυτό νομίζω λέγαμε και πριν, κυρία Φωτίου, ότι όντως υπάρχει πανδημία, όντως δεν εξαιρείται η πορεία από την μετάδοση της ασθένειας, αλλά αν υπήρχε θέληση και σχεδιασμός, όλα μπορούσαν να γίνουν και να μπορούσαμε και να θυμηθούμε τη μέρα και κατάθεση στεφάνων να γίνει και όλα αυτά με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία. Και όπως ξέρετε και έχετε τονίσει από ό,τι άκουσα και την απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που ζητάμε και όλοι πια τα κόμματα και πιστεύω και όλος ο λαός την ανάκληση αυτής της υπόθεσης και να τις υπόλοιπες μέρες που μας μένουν οργανωμένα και με σοβαρότητα αλλά και με πάρα πολλές εκδηλώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για το πόσο επίκαιρο είναι αυτό το σύνθημα και αυτός ο αγώνας της νεολαίας αλλά και όλου του ελληνικού λαού για ψωμί, παιδεία και ελευθερία και υγεία στις μέρες μας. Κύριε Φωτίου, αναφερθήκαμε ήδη 2-3 φορές στα της πανδημίας. Η πανδημία η οποία είναι δύο θέματα. Είναι η υγειονομική κρίση αλλά είναι και η οικονομική κρίση. Όσον αφορά την υγειονομική κρίση, έχουμε σήμερα αρνητικό ρεκόρ θανάτων. Φτάσαμε στην απώλεια 71 ανθρώπων. Και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, ειδικά όταν υπάρχουν γιατροί, πνευμονολόγοι, λοιμοξιολόγοι, που λένε προσέξτε για να μην γίνουμε Μπέργαμο. Ναι, κύριε Μαραβελίδη, τα πράγματα είναι οριακά, πράγματι. Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει μεγάλη ευθύνη γι' αυτό, γιατί δεν είναι απλά ο εφησυχασμός της μετά το τέλος της πανδημίας, μετά το τέλος του πρώτου lockdown. Είναι κυρίως ότι ήθελε να επιβάλλει την προπαγάνδα
ότι η επιστροφή στην κανονικότητα από τη μια αυτό την οδήγησε να κάνει όλες τις λάθιες κινήσεις όλη αυτή την εποχή, και από την άλλη το ότι δεν σκοπεύει να δώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω για το δημόσιο σύστημα υγείας ή παιδείας ή γενικά για κάθε τι δημόσιο. Έχει σχέδιο αυτή η κυβέρνηση και δυστυχώς εξαιτίας αυτού του σχεδίου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την οριακή κατάσταση με την πανδημία, να μετράμε τόσους νεκρούς και να βρισκόμαστε πράγματι τις επόμενες 10 μέρες με την ψυχή στο στόμα, μη δούμε φαινόμενα Περγάμου. Ναι. Και παράλληλα με την υγειονομική, όπως είπαμε, υπάρχει και η οικονομική κρίση. Εγώ, όπως ενδεχομένως να ξέρετε, εμείς στο Κόντρα το Σάββατο φιλοξενούμε και ανθρώπους από την ελληνική αγορά, φορείς, επιμελητήρια, οι οποίοι εκφράζουν συνέχεια την ανησυχία τους και την αγωνία τους για το αύριο, που βλέπουν να γίνεται όσο πάμε και πιο σκοτεινό. Ακούστε, υπάρχει ένα τρίπτυχο και εδώ, ότι η κυβέρνηση δεν έκανε αυτά που έπρεπε για εργαζόμενους, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Μία στις τρεις επιχειρήσεις, όπως ξέρετε και όπως σας λένε και όλοι οι φορείς των επιχειρήσεων, κινδυνεύουν να κλείσουν. Και πάλι ισχυρίζομαι ότι υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει ένα σχέδιο, το σχέδιο Πισαρίδη, που λέει ότι η ελληνική πραγματικότητα έχει τρεις ανομαλίες που πρέπει να διορθωθούν. Η μία ήταν ότι έχουμε πολύ ακριβή εργασία και άρα πρέπει να γίνει φτηνή. Γι' αυτό βλέπετε όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους νόμους που περνάνε εν μέσω πανδημίας, που επιχειρούν με κάθε τρόπο να καταργήσουν κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και να βρεθούμε με όσο το δυνατόν λιγότερη και φτηνότερη εργασία. Από την άλλη, θεωρεί ότι είναι ανομαλία ότι έχουμε τόσες πολλές μικρές επιχειρήσεις, ότι ο κεντρικός κορμός της επιχειρηματικότητας είναι οι μικρές επιχειρήσεις και άρα πρέπει να συγχωνευτούν στις μεγάλες, όπως λέει και το σχέδιο Πισαρίδη. Να κλείσει δηλαδή το μαγαζί της γειτονιάς και να πάρουν την αγοραστική πίτα οι μεγάλες πολυεθνικές. Ναι, ακριβώς. Είναι η συγχώνευση. Και η τρίτη ανομαλία που έχουμε, κύριε Πισαρίδη, και πέρασε, επιχειρεί με τον πτωχευτικό κώδικα που πέρασε να διορθώσει, εντός εισαγωγικών το να διορθώσει, είναι ακριβώς η μεγάλη ιδιόκτητη στέγη, το ποσοστό ιδιόκτητης στέγης που έχει ο ελληνικός λαός. Διότι και αυτό ανομαλία είναι. Και πρέπει, ένα σπίτι, είναι η μόνη μας περιουσία ενός στοχευμένου κατά τα άλλα λαού, πρέπει να περιέλθει στις τράπεζες ή να γίνει μια αναδιανομή, αν θέλετε, του πλούτου. Αυτό πιστεύω ότι ο λαός τα έχει καταλάβει. Ξέρει ότι αυτό που θίγονται είναι τα μεσαία στρώματα. Αυτά οδηγεί εκ νέου σε φτωχοποίηση. Γιατί όπως ξέρετε, εμείς παραλάβαμε 1.200.000 ανέργους το 2015 και παραδώσαμε 800.000 ανέργους. Σήμερα, κυρία ψάχνω, Φωτίου, όπως αυτό το δίδυμο, μία πρόταση να σας πω, αυτό το δίδυμο, δηλαδή αύξηση της ανεργίας που παρατηρείται αυτή την εποχή και συμπίεση των εισοδημάτων, γιατί είδατε ότι δεν δέχεται να δώσει κατανοητό το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, μας οδηγεί σε μεγάλη φτωχοποίηση και στο σπιράλι της ύφεσης. Ας ελπίσουμε ότι θα ανατραπεί η κατάσταση. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ, κύριε Μαραβελίτη, για να αποτρέψουμε όλα αυτά τα σχέδια και νομίζω κάθε μέρα που περνάει ο ελληνικός λαός θα συνειδητοποιεί. Σας ευχαριστώ.